Γιώργος Καραμπελιάς, σήμερα έχουμε την τρίτη ιστορική ενότητα με τίτλο «Η εξάντληση της πόλης κράτους, ο Ισοκράτης από την Αθήνα μέχρι τους Μακεδόνες». Κύριε Καραμπελιά, έχετε το λόγο. Ναι, κοιτάξτε, αυτό που λέμε αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στην ακμή του ήταν, όπως έχουμε προαναφέρει, ένας πολιτισμός της πόλης κράτους και των φυλών, έτσι, δηλαδή οι Έλληνες ήταν συγκροτημένοι σε φυλές και πολυκράτη. Όμως από τη στιγμή και πέρα που αναπτύσσονται η οικονομία, αναπτύσσεται ο πολιτισμός, αρχίζει κάθε πολυκράτος να είναι στενός κορσές πλέον για τον ελληνισμό, που έχει τεράστιες διαστάσεις, έτσι αρχίζει από την Ισπανία και φτάνει μέχρι πάνω στη Μαύρη Θάλασσα. Όλος αυτός ο ιστορικός χώρος που κυριαρχεί, έτσι, στην Ευρώπη και στον κόσμο της εποχής, εκτός αν πάρουμε την Κίνα που είναι άλλος κόσμος, έχει μια προφανή αδυναμία, που είναι από την άλλη και πολιτιστική του δύναμη. Όμως αδυναμία στο κρατικό πολιτικό επίπεδο, διότι δεν διαθέτει ένα ισχυρό κρατικό μηχανισμό και ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται άλλες κρατικές ενσωματώσεις από την Ανατολή, η Περσία, η οποία παραμένει ισχυρή, και από την Δύση, ίσως σημαντικότερο, η Ρώμη, και στα νότια η Καρχιδόνα, που αρχίζουν να συγκροτούν κράτη πιο ισχυρά από τα ελληνικά κράτη της πόλης κράτους. Άρα οι Έλληνες αρχίζουν να σπρώχνουν προς την κατεύθυνση δημιουργίας μεγαλύτερων ενωτήτων. Γι' αυτό εξάλλου, όπως είναι φυσικό, θα έχουμε μία εντονότατη διαμάχη ανάμεσα στους Αθηναίους και τους Σπαρτιάτες, και μετά με τους Θηβαίους και τα λοιπά, αλλά καταξοχήν Αθηναίοι και Σπαρτιάτες, για την κυριαρχία, για την ηγεμονία στον ελληνικό κόσμο. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος, έτσι, που ήταν ένας τεράστιος πόλεμος, έφτασε έτσι μέχρι τη Σικελία, δεν είναι κάτι, έτσι, τη Μικρά Ασία και τα λοιπά, δεν είναι κάτι που έμεινε περιορισμένο στα ελλαδοκεντρικά πλαίσια. Απέδειξε ότι καμία από αυτές τις δυνάμεις δεν έχει τη δυνατότητα μόνη της να ηγεμονεύσει στο εσωτερικό του ελληνικού κόσμου. Και όμως αυτή η ηγεμονία πια ήταν ζητούμενη. Έτσι, και αυτό το αποτυπώνει ο Ισοκράτης, ο οποίος ενώ στην πρώτη περίοδο της ζωής του, έτσι, ο Ισοκράτης έζησε από το 436 π.Χ. μέχρι το 438, πολλά χρόνια, πάρα πολλά. 98 χρονών ζωή να έχει, λέμε. Και σε αυτή την πορεία, στην πρώτη φάση λοιπόν, στηρίζει την Αθήνα ως τον πιθανότερο πόλο συγκρότησης, έτσι, του ελληνικού κράτους, και γι' αυτό ξέρουμε αυτό το κλασικό, ότι η πόλη μας τόσο ξεπέρασε όλους τους άλλους στην πνευματική ανάπτυξη και στην τέχνη του λόγου, ώστε οι δικοί της μαθητές έγιναν δάσκαλοι στους άλλους. Το όνομα Έλληνες κατόρθωσε να μην συμβολίζει πια την καταγωγή, αλλά την καλλιέργεια του πνεύματος, και Έλληνες να ονομάζονται πιο πολύ όσοι δέχτηκαν τον τρόπο της δικιάς μας αγωγής, των Αθηναίων, και μόρφωσης, παρά αυτοί που έχουν την ίδια με εμάς καταγωγή. Αυτό, όταν όμως οι Αθηναίοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτή την ενότητα και έρχεται μια άλλη δύναμη, η οποία ακριβώς γιατί δεν ήταν πόλης κράτος, οι Μακεδόνες δεν οικοδομούνται γύρω από μια πόλη, την ισχύ τους, αλλά γύρω από μια φυλή, τους Μακεδόνες, που αποτελεί ένα ολόκληρο κομμάτι του ελληνικού κόσμου. Σταδιακώς λοιπόν οι Μακεδόνες, ιδιαίτερα με τον Φίλιππο, αναδεικνύονται σε
κεντρική δύναμη του ελληνισμού και ο Φίλιππος υποτάσσει έτσι τους υπόλοιπες τους υπόλοιπους Έλληνες και ενοποιεί τον ελληνικό κόσμο. Τότε ο Ισοκράτης, και γι' αυτό ας πούμε ο Δημοσθένης που έμεινε αθηνοκεντρικός τον κατηγορούσε ως προδότη, καλεί να ενωθούν όλοι οι Έλληνες κάτω από από το Φίλιππο και τους Μακεδόνες για να αντιμετωπίσουν τους βαρβάρους, όπως λέει, δηλαδή τους Πέρσες. Αρχίζει επομένως και η εκστρατεία εναντίον των Πέρσων ήταν ο βασικός στόχος που έθετε ο Φίλιππος, ο πατέρας του Αλεξάνδρου, μόνο που δεν μπόρεσε ο ίδιος να το πραγματοποιήσει και το πραγματοποίησε ο γιος του Αλέξανδρου. Λέει λοιπόν ο Ισοκράτης ότι δεν είμαι εγώ προδότης της μιας αθηναϊκής πολιτικής ταυτότητας, αλλά εκφραστής μιας ελληνικής πολιτιακής ταυτότητας. Περνάμε δηλαδή από την πόλη κράτος στο οικουμενικό κράτος του ελληνισμού, το οποίο ο γιος του Φιλίππου θα το κάνει πράξη με τις εκστρατείες του προς την Ανατολή και την πραγματοποίηση αυτού που θα λέγαμε της νέας φάσης του ελληνισμού, που είναι ο οικουμενικός ελληνισμός. Δηλαδή, με τον Πελοποννησιακό πόλεμο και με τον Ισοκράτη της πρώτης περίοδου κλείνει η πολεοκρατική φάση του ελληνισμού, η οποία κρατάει έτσι ίσως και χιλιάδες χρόνια, έτσι από την εποχή των ομηρικών πολέμων και πιο πίσω. Αντίθετα βέβαια η Κρήτη είχε ίσως κατορθώσει να κάνει μια ενοποίηση με τους η Μινωική Κρήτη, αλλά γενικά ο ελληνισμός ήταν διάσπαρτος. Άρα μπαίνουμε στην εποχή του οικουμενικού ελληνισμού. Αυτό σηματοδοτεί το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου και η απαρχή της παρουσίας των Μακεδόνων στο ελληνικό πολιτικό προσκήνιο. Κύριε Καραμπελιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub.